Public School. Είμαστε στην ενότητα 27 της Οδύσσιας, στη σελίδα 157 του σχολικού μας βιβλίου και ασχολούμαστε με τα θέματα για συζήτηση, έτσι, παύλα, εργασίες. Πάμε τώρα στην εργασία νούμερο 2. Να τη διαβάσουμε, να δούμε τι μας ζητάει. Ο Οδυσσέας έφτιαξε μόνος του τη συζυγική κάμαρη και κλίνη, όπως τη Ραψοδία Ε έφτιαξε μόνος του τη σχεδία. Τι αποκαλύπτει αυτό για τον τρόπο με τον οποίο κάλυπταν τις ανάγκες τους οι άνθρωποι της Ομηρικής εποχής, ακόμη και αν ήταν βασιλιάδες. Τι μας ζητείτε εδώ? Εδώ στην πραγματικότητα βλέπουμε, έτσι το έχουμε δει και στο ίδιο το κείμενό μας, ότι ο Οδυσσέας έφτιαξε μόνος του, έτσι, την συζυγική κλίνη και τη συζυγική κάμαρη, τόσο δηλαδή το δωμάτιο το συζυγικό, όσο και το συζυγικό κρεβάτι. Το ζητούμενό μας, λοιπόν, είναι τι αποκαλύπτει αυτό για τον τρόπο με τον οποίο κάλυπταν τις ανάγκες τους οι άνθρωποι της Ομηρικής εποχής, έστω κι αν ήταν βασιλιάδες. Αυτό, λοιπόν, είναι το ζητούμενό μας. Έτσι, και προτού συντάξουμε την απάντησή μας, πάμε πρώτα σε αυτούς τους στίχους, έτσι, να δούμε τι λέει ο Οδυσσέας, έτσι, αναφορικά με την κατασκευή, έτσι, της κλίνης τους, της συζυγικής κλίνης. Λοιπόν, είμαστε αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στο σημείο όπου η Πηνελόπη, απευθυνόμενη στην παραμάνα Ευρύκλεια, έτσι, την παρακινεί, την προτρέπει να μετακινήσει, έτσι, το κρεβάτι, το οποίο το χαρακτηρίζει γερό κρεβάτι, έτσι, και να βάλει πάνω του στρωσίδια, έτσι, να το στρώσει δηλαδή, προκειμένου να κοιμηθεί ο Οδυσσέας, έτσι, πάνω σε αυτό. Ωστόσο, με αυτήν της την πρόταση η Πηνελόπη γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θέλει να υποβάλει τον Οδυσσέα σε μία καθοριστική, έτσι, και αποφασιστική δοκιμασία. Γιατί πρόκειται για ένα γερό κρεβάτι, έτσι, το οποίο είναι ριζωμένο βαθιά στην γη, έτσι, και δεν μπορεί κανείς να το μετακινήσει. Και ποιο είναι το μυστικό? Ότι το έχει φτιάξει ο ίδιος ο Οδυσσέας. Επομένως, ο Οδυσσέας, στο άκουσμα των λόγων της Πηνελόπης, έτσι, αγανακτεί και λέει στην γυναίκα του, έτσι, την παραπονιέται, έτσι, και εκφράζει την αμφιβολία του, μήπως κάποιος, έτσι, κατάφερε και μετακίνησε τελικά αυτό το κρεβάτι. Έτσι, δηλαδή, βλέπουμε μια αμφιβολία, βλέπουμε να είναι πληγωμένος, έτσι, αγανακτισμένος, και κατόπιν ξεκινά να μας εκθέτει, έτσι, ένα σημάδι απαραγνώριστο. Κάποιο σημάδι, λέει, υπάρχει απαραγνώριστο. Το έκαμα εγώ, άλλος κανείς. Τώρα, λοιπόν, πρόκειται να μας πει ποιο είναι αυτό το κρυφό σημάδι, έτσι, το οποίο αποτελεί κοινό μυστικό του ζευγαριού, έτσι, του Οδυσσέα και της Πηνελόπης. Πρόκειται, λοιπόν, να μας πει, έτσι, από το στίχο 205 και έπειτα, πρόκειται να μας πει με ποιον τρόπο κατασκεύασε, έτσι, το κρεβάτι αυτό, ούτως ώστε να πιστεί η Πηνελόπη ότι πράγματι ο άνδρας που μιλάει είναι ο Οδυσσέας. Πάμε να διαβάσουμε, να δούμε με ποιον τρόπο ο Οδυσσέας, έτσι, κατασκεύασε το κρεβάτι αυτό. «Φύτρωνε μέσα στου σπιτιού μας τον περίβολο κορμός μακρόφυλλης ελιάς, με θαλερό το φούντομά της και αυτός χοντρός σαν μια κολόνα. Γύρω του εγώ την κάμαρη έχτισα και την ανέβασα με πέτρες σπανωτές στο τελικό της ύψος. Μετά την στέγασα καλά από πάνω και την ασφάλισα με κολλητά πορτόφυλλα να αρμόζουν μεταξύ τους. Τότε πια κούρεψα κλαδιά και φούντες της μακρόφυλλης ελιάς, κλάδεψα με επιδέξια τέχνη τον κορμό από την ρίζα του, με το σκεπάρνι τον πελέκησα, τον στάθμισα για να ισώσει, για να ισιώσει δηλαδή, τον δούλεψα να γίνει κλινοπόδαρο και άνοιξα πάνω του τρύπες με το τρυπάνι. Αρχίζοντας μετά, τον πλάνησα και πάνω άπλωσα του κρεβατιού την τάβλα, έτσι, την πλάκα. Τελειώνοντας με ασίμι, μάλαμα, χρυσάφι δηλαδή, και φίλδιση, την κλίνη στόλισα. Μέχρι, λοιπόν, τον στίχο 228, έτσι, μας παρουσιάζει το σημάδι, έτσι, το αδιάσυστο αποδεικτικό σημάδι, το οποίο πρόκειται να οδηγήσει και στην αναγνώρισή του. Βλέπουμε, λοιπόν,
ότι το κρεβάτι, έτσι την κλίνη, την έφτιαξε ο ίδιος, χρησιμοποιώντας έτσι κλαδιά και ξύλο από δέντρο ελιάς, από μία ελιά δηλαδή. Γενικότερα, η ελιά, βλέπουμε να τη συναντούμε μάλλον, την ελιά, πολύ συχνά και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι υπήρχε στην αρχαιότητα, έτσι, μεγάλη οικειότητα των Ελλήνων με το δέντρο της ελιάς, για τον απλούστατο λόγο, έτσι, ότι από εκείνη έπαιρναν λάδι και ελιές, έτσι, τη χρησιμοποιούσαν δηλαδή για την διατροφή τους, ωστόσο την ελιά, έτσι, τη χρησιμοποιούσαν και για την κατασκευή και για κάποιες κατασκευές, έτσι, οι οποίες έπρεπε να είναι γερές, έτσι, έπρεπε να είναι στερεές. Επομένως, εδώ γυρίζουμε και βλέπουμε το ζητούμενό μας. Τι αποκαλύπτει αυτό, έτσι, το ότι έφτιαξε μόνος του δηλαδή τη συζυγική κάμαρη και κλίνη, για τον τρόπο με τον οποίο κάλυπταν τις ανάγκες τους οι άνθρωποι της ομηρικής εποχής, ακόμη και αν ήταν βασιλιάδες. Ποιος είναι, ποια είναι δηλαδή, ποιο είναι το στοιχείο που βλέπουμε εδώ, έτσι, με την κατασκευή του συζυγικού δωματίου και κρεβατιού από τον ίδιο τον Οδυσσέα. Οι άνθρωποι γενικά της ομηρικής εποχής, παιδιά μου, ακόμη κι αν είχαν την ιδιότητα του βασιλιά, έτσι, ακόμη κι αν ήταν βασιλιάδες, κάλυπταν μόνοι τους τις πρακτικές ανάγκες της ζωής τους, έτσι, δηλαδή, σε αντίθεση με τη σημερινή εποχή, έτσι, που οι βασιλιάδες, όπως γνωρίζουμε, έχουν όλοι κάποιους υπηρέτες, προκειμένου να τους βοηθούν, έτσι, και να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Αυτό δεν γινόταν ωστόσο στην αρχαία εποχή και πιο συγκεκριμένα δεν το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο στην ομηρική εποχή. Έτσι, είχαν τεχνικές γνώσεις αυτοί οι άνθρωποι και όχι μόνο, έτσι, δεν θεωρούσαν υποτιμητική την χειρονακτική εργασία, αλλά αντίθετα, έτσι, καμάρωναν για τα έργα τους. Δηλαδή, το επεδίωκαν κατά κάποιον τρόπο να κατασκευάζουν διάφορες δημιουργίες, έτσι. Και όταν, ας πούμε, κάναν καλλιτεχνίες, έτσι, όταν φτιάχναν πράγματα τα οποία ήταν καλλιτεχνικά, ήταν πολύ όμορφα και πολύ καλά, πολύ δηλαδή ήταν φτιαγμένα με μεράκι, έτσι, στην πραγματικότητα καμάρωναν για αυτά τα έργα. Οι βασιλιάδες, λοιπόν, έτσι, επιδίδονταν σε κάθε είδους κατασκευές, έτσι, ασχολούνταν δηλαδή με κάθε είδους χειρονακτικές εργασίες, ενώ οι βασίλισσες, έτσι, από την πλευρά τους, ασχολούνταν μόλις τις εργασίες του νοικοκυριού τους. Δηλαδή, ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι εργασίες. Ήφαιναν, έτσι, έγνεθαν το μαλλί, έραβαν τα ρούχα των μελών της οικογένειας, ασχολούνταν δηλαδή με το ράψιμο, έτσι, δημιουργούσαν έργα τέχνης στον αργαλιό, έτσι, έπλαιναν τα ρούχα τους, έπλαιναν δηλαδή το ρουχισμό τους, έτσι, και φυσικά, εντάξει, χρησιμοποιούσαν και κάποιους υπηρέτες, έτσι, ωστόσο, δεν αφήνονταν στα χέρια των υπηρετών και των υπηρετριών τους, έτσι, απλώς δέχονταν κάποια βοήθεια από αυτούς. Δηλαδή, ακόμη και οι γυναίκες, τις εργασίες τους, έτσι, τις εργασίες οι οποίες σχετίζονταν με το νοικοκυριό, έτσι, τις έκαναν μόνες τους. Επομένως, να γράψουμε εδώ ότι οι άνθρωποι της ομηρικής εποχής, γιατί με αυτήν την εποχή ασχολούμαστε, έτσι, ακόμη και αν ήταν βασιλιάδες, έτσι, κάλυπταν μόνοι τους, όπως είπαμε, τις πρακτικές ανάγκες της ζωής τους. Ανάγκες
ζωής τους. Είδαμε λοιπόν ότι είχαν τεχνικές γνώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ο Οδυσσέας γνωρίζει πολύ καλά την ξυλουργική τέχνη, έτσι, γιατί το κρεβάτι και η κάμαρα είναι κατασκευασμένα από ξύλο ελιάς. Έτσι, επομένως, είχαν τεχνικές γνώσεις. Έτσι, και όχι μόνο. Δεν θεωρούσαν να αλλάξουμε χρώμα, γιατί πήγαμε στο κόκκινο. Ας το σβήσουμε όλο αυτό. Όχι μόνο λοιπόν δεν θεωρούσαν υποτιμητική τη χειρονακτική εργασία, η χειρονακτική εργασία γνωρίζουμε ποια είναι, έτσι, η εργασία που γίνεται με τα χέρια, εξού και χειρονακτική, όπως είναι η οικοδομική, έτσι, η ξυλουργική και ούτω καθεξής, και άλλες ανάλογες τέχνες. Τη χειρονακτική λοιπόν τέχνη, εργασία μάλλον, όχι τέχνη, τη χειρονακτική εργασία δεν την υποτιμούσαν. Έτσι. Αντιθέτως, έτσι είδαμε ότι πολλές φορές την επεδίωκαν κιόλας, έτσι, και καμάρωναν για τα έργα τους. Έτσι, κυρίως όταν αυτά είπαμε ότι ήτανε, με ποιον τρόπο είπαμε ότι χαίρονταν, όταν οι δημιουργίες τους έτσι είχαν καλλιτεχνική μορφή, όταν δηλαδή ήταν άρτια οργανωμένες. Όταν αυτά λοιπόν ήταν καλλιτεχνικά, δημιουργήματα. Επομένως, οι βασιλιάδες, οι άνδρες λοιπόν, έτσι επιδίδονταν σε κάθε είδους κατασκευές. Επομένως, βασιλιάδες, έτσι, ασχολούνταν με κάθε είδους εργασία. Κάθε είδους λοιπόν κατασκευές. Έτσι. Και οι βασίλισσες με τι είπαμε ότι ασχολούνταν κατά κύριον λόγο, έτσι, με τις εργασίες του νοικοκυριού. Επομένως, εργασίες με τις εσωτερικές λοιπόν εργασίες, έτσι, του σπιτιού τους, οι οποίες ήταν το να έγνεθαν το μαλλί, έτσι, ύφαιναν, έραβαν τα ρούχα των μελών της οικογένειάς τους, έτσι δημιουργούσαν έργα τέχνης στον αργαλιό, έπλαιναν το ρουχισμό, έτσι, και είχαν
μερικές φορές και τη βοήθεια έτσι, του υπηρετικού προσωπικού. Ήταν δηλαδή, ασχολούνταν με τις εργασίες του νοικοκυριού μόνες τους μεν, ωστόσο αν χρειάζονταν κάποια βοήθεια, έτσι χρησιμοποιούσαν έτσι, και το υπηρετικό τους προσωπικό. Επομένως να γράψουμε εδώ, με τη βοήθεια, όποτε αυτή κρινόταν έτσι αναγκαία, με τη βοήθεια του υπηρετικού προσωπικού. Ωστόσο, οι εργασίες του νοικοκυριού δεν γίνονταν κατά αποκλειστικότητα, έτσι, από το υπηρετικό προσωπικό. Επομένως, βλέπουμε ότι οι άντρες, έτσι, οι αρχαίοι Έλληνες, μάλλον, τόσο οι βασιλιάδες, όσο και οι βασίλισσες, πολλές φορές επεδίωκαν, έτσι, να ασχολούνται οι ίδιοι με τις πρακτικές ανάγκες τους, έτσι. Και αυτό δείχνει ότι δεν κόμπαζαν, έτσι, για την ιδιότητά τους, για το γεγονός δηλαδή ότι ήταν βασιλείς, ωστόσο ασχολούνταν με τις χειρονακτικές, ασχολούνταν με πολλές χειρονακτικές εργασίες, έτσι, και κατά περίπτωση χρησιμοποιούσαν και το υπηρετικό τους προσωπικό, έτσι, και όταν τα έργα τους ήταν άρτια, έτσι, όταν δηλαδή κατασκεύαζαν καλλιτεχνικά δημιουργήματα, έτσι, εκτός του ότι έβαζαν όλο τους το μεράκι, έτσι, προκειμένου να τα φτιάξουν όσο καλύτερα μπορούν, καμάρωναν κιόλας γι' αυτά.